Εάν τώρα θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο υπολογιστικό φύλλο ή βιβλίο εργασίας όπως διαφορετικά λέγεται, ένα νέο υπολογιστικό φύλλο, το υπολογιστικό φύλλο είναι το βιβλίο εργασίας, το οποίο όπως είπαμε αποτελείται από ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας. Επιλέγουμε από το μενού αρχείο την διαταγή δημιουργία και το πλευρικό πτυσσόμενο παράθυρο το οποίο εμφανίζεται εδώ, επιλέγουμε τη διαταγή κενό βιβλίο εργασίας. Πατάμε το κουμπί κενό βιβλίο εργασίας και έχουμε ένα νέο βιβλίο εργασίας κενό με, όπως βλέπετε, τρία διαφορετικά φύλλα εργασίας άδεια προς το παρόν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δημιουργούμε ένα νέο υπολογιστικό φύλλο ή νέο βιβλίο εργασίας το οποίο είναι βασισμένο στο προκαθορισμένο πρότυπο. Το προκαθορισμένο πρότυπο πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι το κενό βιβλίο εργασίας. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας το οποίο έχουμε δημιουργήσει εδώ. Για να αποθηκεύσουμε, ανοίγουμε το μενού αρχείο και επιλέγουμε την διαταγή αποθήκευση ως. Την διαταγή αποθήκευση ως την χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε, ουσιαστικά όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο. Αυτό σημαίνει ότι θα προσδιορίσουμε την θέση αποθήκευσης. Πού θα αποθηκευτεί, δηλαδή σε ποια περιοχή, σε ποιον φάκελο της μόνιμης μονάδας αποθήκευσης που θέλουμε να το αποθηκεύσουμε. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να προσδιοριστεί είναι το όνομα του αρχείου, πώς θα ονομάσουμε δηλαδή το βιβλίο εργασίας μας, το υπολογιστικό μας φύλλο. Και το τρίτο που πρέπει να προσδιορίσουμε είναι η αποθήκευσή του με κάποιον συγκεκριμένο τύπο από τους διαθέσιμους, με κάποια συγκεκριμένη μορφή όπως διαφορετικά λέγεται. Προς το παρόν εμείς θα το αποθηκεύσουμε σε μορφή που ήδη υπάρχει, μορφή την κλασική μορφή ενός βιβλίου εργασίας του MS Excel με ό,τι σημαίνει αυτό. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να το αποθηκεύσουμε στην επιφάνεια εργασίας. Κάνουμε ένα κλικ εδώ, πηγαίνουμε στην επιφάνεια εργασίας, αλλάζουμε το όνομα του αρχείου, ας το ονομάσουμε test και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε το κουμπί αποθήκευση, οπότε θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας, θα αποθηκευθεί μάλλον στην επιφάνεια εργασίας, όπου και αυτή η επιφάνεια εργασίας είναι ένας αποθηκευτικός χώρος, ένας φάκελος αποθήκευσης. Πατάμε το κουμπί αποθήκευση, οπότε το αρχείο μας αποθηκεύθηκε πάλι όπως βλέπετε εδώ με όνομα Test XLS στην επιφάνεια εργασίας. Αν θέλω να το αποθηκεύσω σε κάποιον άλλο φάκελο, πάλι από το μενού αρχείου επιλέγω αποθήκευση ως. Πηγαίνω στο φάκελο για παράδειγμα τα έγγραφά μου, πατάω το κουμπί αποθήκευση. Οπότε το ίδιο αρχείο το έχω αποθηκεύσει και στον φάκελο τα έγγραφά μου. Με την ίδια λογική, στο αποθήκευση ως, αν θέλω να το αποθηκεύσω στον σκληρό δίσκο ή στη δισκέτα, όπως βλέπετε εδώ, θα μπορούσα να αποθηκεύσω στη δισκέτα, αν επιλέξω και πατήσω το κουμπί αποθήκευση, στον τοπικό δίσκο, σε κάποιον συγκεκριμένο φάκελο του τοπικού δίσκου. Επιλέγουμε τον φάκελο και πατάμε το κουμπί αποθήκευση και αποθηκεύουμε. Ας πατήσουμε άκυρο τώρα εδώ. Και ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε, να αποθηκεύσουμε το ίδιο αρχείο με διαφορετικό όνομα. Πάλι από το μενού αρχείο επιλέγουμε την διαταγή αποθήκευσης και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε εδώ το όνομα του αρχείου και να βάλουμε το όνομα που θέλουμε, το νέο όνομα που θέλουμε για το συγκεκριμένο αρχείο. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να το ονομάσουμε εφόδιο. Πατάμε το κουμπί αποθήκευση, οπότε το ίδιο αρχείο το οποίο όπως βλέπετε υπάρχει εδώ με όνομα Test XLS. Ουσιαστικά δημιουργούμε ένα αντίγραφο του συγκεκριμένου βιβλίου εργασίας, το ονομάζουμε και εφόδιο. Οπότε τώρα το εφόδιο και το Test XLS έχουν ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο εφόσον δεν το έχουμε τροποποιήσει. Αν τώρα κάνουμε κάποια αλλαγή εδώ, αν αλλάξουμε, πληκτρολογήσουμε ή κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα ήδη αποθηκευμένο βιβλίο εργασίας, όπως υποθέσουμε ότι θέλουμε να πληκτρολογήσουμε τον αριθμό 250 μέσα στο κελί Α1 όπως βλέπετε. Αυτό σημαίνει ότι έχω κάνει κάποια αλλαγή. Η αλλαγή αυτή τώρα δεν είναι αποθηκευμένη στο αρχείο εφόδιο XLS. Για να αποθηκευθεί μόνο η αλλαγή, χωρίς να αλλάξουμε το όνομα του αρχείου ή χωρίς να αλλάξουμε τον φάκελο αποθήκευσης ή τον τύπο του αρχείου, μπορούμε να κάνουμε να χρησιμοποιήσουμε την απλή διαταγή αποθήκευση. Είτε από εδώ, είτε χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο εικονίδιο. Συμπερασματικά λοιπόν πρέπει να πούμε ότι από το μενού αρχείο χρησιμοποιούμε την διαταγή αποθήκευση, απλή αποθήκευση, όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε αλλαγές τις οποίες έχουμε κάνει σε ένα βιβλίο εργασίας, το οποίο βιβλίο εργασίας όμως ήδη έχει δημιουργηθεί το αρχείο του, το έχουμε ήδη αποθηκεύσει με συγκεκριμένο όνομα, σε συγκεκριμένο φάκελο και σε συγκεκριμένο τύπο. Ενώ την διαταγή αποθήκευση ως την χρησιμοποιούμε οποτεδήποτε θέλουμε να αλλάξουμε φάκελο αποθήκευση, να αλλάξουμε όνομα αρχείου,
να αλλάξουμε τύπο ένα από τα τρία και τα τρία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν αποθηκεύουμε κάτι για πρώτη φορά, υποχρεωτικά πρέπει να κάνουμε αυτές τις ρυθμίσεις. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε στην διαταγή αποθήκευσης. Ας δούμε τώρα τις περιπτώσεις που μπορούμε να, που πρέπει να τροποποιήσουμε τον τύπο αποθήκευσης. Πάλι αποθήκευσης. Είπαμε προηγουμένως ότι εδώ ο τύπος, ο εξορισμού τύπος είναι το βιβλίο εργασίας στο MS Excel. Αν ανοίξουμε όμως τη λίστα εδώ θα παρατηρήσουμε ότι έχει και αρκετούς διάφορους άλλους τύπους ή μορφές. Ουσιαστικά όταν αποθηκεύουμε ένα βιβλίο εργασίας με διαφορετική μορφή σημαίνει ότι πρόκειται, έχουμε σκοπό να το ανοίξουμε με κάποιο άλλο πρόγραμμα ή να το χρησιμοποιήσουμε κάπως διαφορετικά πέρα από το κλασικό βιβλίο εργασίας του Excel. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να δημοσιεύσουμε το συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας αργότερα στο ίντερνετ, τότε η επιλογή μας εδώ, ο τύπος μας, η μορφή θα πρέπει να είναι η σελίδα του web HTML. Επιλέγουμε από εδώ, πατάμε το κουμπί αποθήκευση, οπότε βλέπετε ότι έχει αλλάξει αυτόματα και επέκταση το όνομα του αρχείου. Οπότε αν πατήσουμε το κουμπί αποθήκευση, τότε το συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας είναι έτοιμο να δημοσιευθεί στο ίντερνετ. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να αλλάξουμε και τον τίτλο, τίτλος ο οποίος θα εμφανίζεται κάθε φορά που ανοίγουμε το συγκεκριμένο αρχείο με κάποιον browser, είτε τον Internet Explorer, είτε το Mozilla Firefox ή οποιονδήποτε άλλο. Εδώ θα μπορούμε σαν να γράψουμε ιστοσελίδα μου. Οπότε το συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας, όπως βλέπετε εδώ, το συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας μπορεί, αν αποθηκευθεί από εδώ, να δημοσιευθεί στο ίντερνετ πολύ εύκολα. Ένας άλλος τύπος αποθήκευσης, και τότε αφού δημοσιευθεί, τότε ο τίτλος ο οποίος θα φαίνεται στο Internet Explorer θα είναι ο τίτλος ο οποίος βάλαμε εδώ, με όνομα ιστοσελίδα μου και φαίνεται από εδώ. Αν δούμε και κάποιες άλλες από τους βασικούς τύπους μορφοποίησης, για παράδειγμα το πρότυπο. Ένα πρότυπο αρχείο είναι ένα βιβλίο εργασίας το οποίο προετοιμάζουμε, δημιουργούμε τον σκελετό του, φτιάχνουμε τα φύλλα εργασίας, τα κατάλληλα εργασίας και το αποθηκεύουμε έτσι ώστε να το χρησιμοποιούμε σαν νέο βιβλίο εργασίας κάθε φορά που το χρειαζόμαστε. Αμέσως μόλις επιλέξω αποθήκευση ως τύπου πρότυπο, παρατηρώ ότι με βγάζει σε έναν φάκελο ο οποίος ονομάζεται πρότυπα και εκεί αποθηκεύω. Εάν αποθηκεύσω στο συγκεκριμένο φάκελο, είτε σκεμμένα είτε κατά λάθος, στο συγκεκριμένο αρχείο το οποίο θα αποθηκευθεί, μπορώ πολύ εύκολα στη συνέχεια να το βρω μέσα από την δημιουργία. Δηλαδή, αν αποθηκεύσω τώρα το αρχείο εφόδιο XLT στον φάκελο πρότυπα και όχι κάποιον φάκελο άλλο που θέλω εγώ, τότε αν πάω στο αρχείο δημιουργία νέου αρχείου, στα γενικά πρότυπα μέσα, θα δω ότι εδώ μέσα υπάρχει και το αρχείο εφόδιο XLT το οποίο αποθήκευσε σε μορφή πρότυπου εγγράφου. Οπότε αν κλείσω το συγκεκριμένο έγγραφο και έρθει η στιγμή που θέλω να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο πρότυπο το οποίο αποθήκευσα, μπορώ να το χρησιμοποιήσω το πρότυπο αυτό όσες φορές θέλω σαν νέο βιβλίο εργασίας. Πατάω το OK και με εμφανίζει ό,τι είχα κάνει. Δεν είναι φυσικά επί του παρόντος να ασχοληθούμε με πρότυπα. Όσοι θα κάνετε το expert θα δείτε τι ακριβώς εννοώ. Εδώ μιλάμε για την κατανόηση των τύπων αποθήκευσης ενός βιβλίου εργασίας. Πέρα από το σελίδα του web και πέρα από το πρότυπο υπάρχουν και άλλοι τύποι. Παράδειγμα, κείμενο οριοθετημένο, απλό κείμενο TXT. Γενικά μπορούμε να επιλέξουμε ποιον τύπο θέλουμε μέσα από την λίστα με τους τύπους αυτούς, όποιος τύπος μας ζητηθεί, και το σκεπτικό είναι ότι αν αποθηκεύσουμε κάποιο αρχείο με το συγκεκριμένο τύπο, τότε μπορούμε να το ανοίξουμε και με διαφορετικό πρόγραμμα. Ας κλείσουμε το συγκεκριμένο αρχείο.